Εμίσησα και εμάς μισήσουσι. Ή εμέ εδίωξα και εμάς διώξουσι. Αδερφοί μου, σήμερα εορτάζομαι τον Άγιον Μεγαλομάρτυρα και Θαυματουργό Γεώργιο. Αγαπημένο πρόσωπο από όλους τους Έλληνες και μέσα σχεδόν στο κάθε σπίτι υπάρχει και ένα όνομα του Αγίου Γεωργίου. Ποιος είναι το Άγιος Γεωργίος? Ο Άγιος Γεώργιος κατήγεται από την Καπαδοκία και είχε ευσεβεστάτους γονείς οι οποίοι του έδωκαν ανατροφή και παιδεία Κυρίου. Βρισκόμεθα εις τους πρώτους αιώνας. Μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας, οι Εβραίοι επλήρωσαν, λέγει, χρήματα πολλά εις τους φρουρούς και τους είπαν, θα λέγεται ότι ημών κοιμωμένο εσυλήθη ο νεκρός. Τον έκλεψαν τον νεκρό. Δεν θα πείτε ότι αναισθήθηκε, αλλά ότι τον έκλεψαν. Και από εκείνη τη στιγμή αρχίζει ένας πόλεμος εναντίον του Χριστού και εναντίον της Εκκλησίας Του και εναντίον των οπαδών Του. Πόλεμος, μεγάλος πόλεμος. Και λέει η Αγία Γραφή ότι κατά πρώτον, λέγει, έπεσε η βροχή. Μετά, λέγει, ήλθαν οι ποταμοί και τέλος έπνευσαν οι άνεμοι. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Εάν μεν υπάρχει θείο κήρυγμα, κάτι μένει στην ψυχή του ακροατού. Εάν δεν υπάρχει κήρυγμα, ουδέν γνωρίζει ο ακροατής. Και στο σημείο τούτο αρχίζουμε να ερμηνεύουμε ότι ήρθε η βροχή. Η βροχή έπεσε, δηλαδή ο πόλεμος ήρχισε εναντίον του Χριστού. Μετά από την βροχή ήλθαν οι ποταμοί. Ποταμοί αιμάτων, οι οποίοι εγένοντο εις τέσσερας αιώνας μετά Χριστό. Και μετά από τους ποταμούς έπνευσαν οι άνεμοι, αφού δεν δυνήθη ο διάβολος να εξαλείψει το όνομα του Χριστού, τότε έπνευσαν οι άνεμοι, δηλαδή ήρθαν οι αιρέσεις. Να σκεφτείτε ότι για ένα γράμμα 100 ολόκληρα χρόνια εταλάνισε την Εκκλησία ένα άτομο το οποίο ονομαζόταν Άριος.
Εκείνος έλεγε ότι ο Χριστός είναι ομοιούσιος. Εμείς όμως στην πίστη λέγουμε ότι ήταν ομοιούσιος. Όταν η νοικοκυρά ζυμώνει, εκείνο το κομμάτι, η ζύμη, είναι μόνη της. Εάν ζυμώσει και δεύτερο κομμάτι, είναι όμοιον, δεν είναι το ίδιο. Εις αυτό εσυχίστη η Εκκλησία μας και πολέμησε τον Άριον 100 ολόκληρα χρόνια για να πει το ομοούσιος, όχι ομοιούσιος. Ομοιούσιος δεν σημαίνει ότι είναι ομοούσιος της ιδίας ουσίας. Αδερφοί μου, έπνευσαν οι άνεμοι, οι αιρέσεις δηλαδή, οι οποίες υπάρχουν μέχρι σε αυτή τη στιγμή και παρακαλώ θερμός, εάν επέρασαν από το χωριό μας οι μάρτυρες του Ιεχωβά, μην τους ανοίξετε την πόρτα, μην συζητήσετε μαζί τους, γιατί όποιος συζητά με τον διάβολο δεν βγαίνει εις πέρας. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι καθαροί αντίχριστοι, είναι καθαροί διάβολοι, είναι καθαροί δαίμονες. Τότε στην περίοδο εκείνη των 4 πρώτων αιώνων ευρέθηκε και ο Άγιος Μεγαλομάρτης του Χριστού Γεώργιος, του οποίου τη μνήμη εορτάζουμε σήμερα και το όνομά του. Μέσα σε αυτήν ακριβώς την περίοδο ο Άγιος Γεώργιος ήταν εις ηλικία 20 ετών. Ήταν δε χιλίαρχος εις των Ρωμαϊκών στρατών και έφερνε εις πέρας όλες τις μάχες οι οποίες γίνονται τότε. Και ονομάστη Τροπεοφόρος, ως τον εχμαλό των ελευθερωτής και των πτωχών υπερασπιστής, ασθενούν τον ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, Τροπεοφόρε Μεγαλομάρτης Γεώργιε. Τροπεοφόρος δηλαδή, όπου εκινήτο το όνομά του, έφερνε και νίκη. Ο δε Ρωμαϊκός στρατός τον είχε ως παράδειγμα. Τότε υπήρχε ο Διοκλητιανός, ένας από τους μεγάλους χριστιανομάχους, Νέρον, Μαξιμιλιανός και οι λοιποί, οι οποίοι κατεδίωκαν τον Χριστό, κατεδίωκαν τους οπαδούς του Χριστού, τους υπέβαλαν εις μαρτύρια φρικτά και εις θάνατον. Ο Διοκλητιανός λοιπόν θέλησε να κάνει συνεδρίαση με τους αρχηγούς του κράτους του και μεταξύ αυτών εκάλεσε και τον Άγιον Γεώργιο και ζήτησε παρά αυτών γνώμες με ποιον τρόπο να καταδιώξουν τους χριστιανούς. Ήθελε να εξαφανίσει τον Χριστό, ήθελε να μην ακούεται το όνομά του και ανταυτού είχε υψώσει είδωλα. Ειδωλολατρικής περίοδου αντί του Χριστού ήθελε τα είδωλα. Μέσα στη συνεδρίαση που βρισκόταν ο Άγιος Γεώργιος ομολόγησε, ύψωσε το ανάστημά του, σηκώθηκε από το κάθισμά του και απευθύνθηκε εις τον Διοκλητιανόν και του λέγει, τι του είπε,
δια τι καταδιώκεις τους χριστιανούς. Είναι νομοταγείς και δεν δημιουργούν προβλήματα στο κράτος σου. Ο Διοκλητιανός μόλις σήκωσε τον Άγιο Γεώργιο με το ανάστημά του και με το θάρρος του, γύρισε και του είπε, μήπως είσαι χριστιανός? Και ο Άγιος Γεώργιος ομολόγησε, είναι αυτό το οποίο γράφει το Ευαγγέλιο, ως της με ομολογήσει στην γενεάν ταύτην την Μιχαλίδα και αμαρτωλών, ομολογήσω κι εγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Δηλαδή, κάνει μία συμφωνία ο Θεός. Εάν με ομολογήσεις, λέγει, θα σε ομολογήσω. Εάν δεν με ομολογήσεις, δεν θα σε ομολογήσω, δεν θα δω ότι είσαι κοντά μου. Θα απομακρυνθείς από κοντά μου. Θεέ μου, πόσο μεγάλο πράγμα είναι η ομολογία. Και εμείς φοβούμεθα να κάνουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Φοβούμεθα όταν καθίσουμε σε ένα εστιατόριο να κάνουμε προσευχή. Φοβούμεθα όταν περάσουμε από μια εκκλησία να κάνουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Φοβούμεθα. Δεν ομολογούμε τον Χριστό. Βλασφημείται ο Χριστός μας. Βλασφημείται η Παναγία μας. Βλασφημούνται οι Άγιοι μας. Υψώσαμε ποτέ το αναστημά μας και να πούμε γιατί βλασφημείς την Παναγία μου, γιατί βλασφημείς τη μητέρα του Χριστού μου, γιατί κάνεις αυτήν όλη την αμαρτία. Περνούμε ή γελούμε και δεν δίδουμε καμία σημασία. Και ο βλάσιμος συνεχίζει να βλασφημεί. Και όχι να βλασφημεί αυτός μόνο. Μέσα στο στρατό όλα τα παιδιά βλασφημούν. Τα στρατευμένα νιάτα της Ελλάδος βλασφημούν την Παναγία μας των Χριστών, τον Τίμιο Σταυρό. Μέσα στα σχολεία οι μαθητές βλασφημούν την Παναγία μας, των Χριστών μας, τον Τίμιο Σταυρό. Μέσα στα γήπεδα, πηγαίνετε σε εκείνα τα γήπεδα να ακούσετε βλασφημία. Πώς δεν ανοίγει ο Θεός την γη να μας καταπιεί? Πώς αναμένει, πώς μακροθυμεί? Αδερφοί μου, ο Άγιος Γεώργιος ύψωσε το ανάστημά του και λέγει στον Διοκλητιανό, είμαι χριστιανός. Γεώργιε, εάν επιμένεις να είσαι χριστιανός, θα υποστείς μαρτύρια. Εάν αρνηθείς τον Χριστό, θα σου δώσω τιμές και δόξες και χρήματα και θρόνους μεγάλους. Και ο Άγιος Γεώργιος απήντησε, δεν έχω ανάγκη από αυτά που μου δίδεις. Σε ρωτώ, γιατί κατατρέχεις τους χριστιανούς? Και εφόσον ομολόγησε ο Άγιος Γεώργιος και δεν οπισθοχώρησε από την ομολογία του, τότε ήρχισαν τα μαρτύρια τα φοβερά. Το πρώτο μαρτύριο ήταν όταν εγύμνωσε τον Άγιο Γεώργιο και τον ετρύπησε με κοντό. Τι ήταν αυτό το κοντό? Ένα κοντάρι το οποίο ήταν ξύλινο με μυτερά άκρα. Και τότε άρχισε το αίμα να τρέχει. Πλην όμως, όπως συνέχισαν οι δήμοι εκείνοι, εστράβωσαν οι λόχοι εκείνοι και ο Άγιος Γεώργιος μέσα από τα αίματα σηκώθηκε και δεν είχε τίποτε. Τότε εφήρμοσε νέο
μαρτύριων, έναν τροχόν με κοπτερά μαχαίρια επάνω και εξάπλωσε τον Άγιο Γεώργιον προύμητα επάνω σε αυτόν τον τροχόν και γύρισε τον τροχόν και κόπηκε κομματάκια κομματάκια ο Άγιος Γεώργιος και έπεσε εν χάμω. Άγγελος Κυρίου όμως άγγιξε επάνω του και σηκώθηκε όρθιος. Μέγα θαύμα. Όσοι ήσαν εκεί επίστεψαν εις τον Χριστό. Όσοι ήσαν εκεί εδόξασαν τον Θεό του Αγίου Γεωργίου. Και συνεχίζει το μαρτύριο. Έβαλε ασβέστη, ο οποίος δεν εκάηκε προηγουμένως, ένα λάκκον και έβαλε τον Άγιο Γεώργιο μέσα στον ασβέστη, ο οποίος γίνεται πειρακτωμένος ως τα κάρβουνα. Και έμεινε ο Άγιος Γεώργιος μέσα σε εκείνον τον ασβέστη σκεπασμένος επί τρεις μέρες. Στην τρίτη ημέρα, όταν άνοιξαν τον ασβέστη των γεώμενων, τότε ο Άγιος Γεώργιος οικούστη να ευλογεί τον Θεό και να δοξάζει τον Θεό και να ευχαριστεί τον Θεό. Και δεν έμεινε ως εκεί. Αρχίζει νέο μαρτύριο. Το νέο μαρτύριο ήταν όταν οδήγησε τον Άγιο Γεώργιον στα είδωλα να τα προσκυνήσει. Και έσκυψε ο Άγιος Γεώργιος επάνω στο είδωλο και του λέει «Είσαι Θεός να σε προσκυνήσουμε» και απήντησε ο διάβολος ο οποίος ήταν μέσα στο είδωλο και του λέει «Δεν είμαι εγώ Θεός, ο Θεός είναι αυτός που προσκυνείς εσύ, εγώ δεν είμαι Θεός, ο Θεός ο αληθινός είναι αυτός που τιμάς εσύ» και τότε όλα τα είδωλα έπεσαν το ένα επάνω στο άλλο και συνετρίβησαν. Αυτό ήταν φοβερό για τον Διοκλητιανό και όταν το έμαθε είπε αμέσως «Όσοι επίστεψαν εις τον Χριστό να αποκεφαλιστούν» και τους έβγαλε και τους αποκεφάλισε. Έφυγαν με το αίμα τους και με τη μαρτυρία τους. Και πέρασαν αυτά και ήρθε ένα άλλο μαρτύριο. Ο Μαγνέντιος ήταν με τον Διοκλητιανό, βοηθός του Διοκλητιανού και κάλεσε τον Άγιο Γεώργιον επάνω στα μνήματα και του είπε «Αν είσαι χριστιανός και πιστεύεις στον Θεό, να σηκώσεις αυτόν τον νεκρό που είναι εδώ». Και προσευχήθηκε ο Άγιος Γεώργιος και άνοιξε ο τάφος και βγήκε ο νεκρός και προσκύνησε τον Άγιο Γεώργιον και δόξασε τον Θεό. Και του λέγει ο Μαγνέντιος «Πότε έπεθανες?» «Προτού έρθει ο Χριστός», λέγει, «να κηρύξει. Από τότε πέθανα και ήμουν αθαμμένος και τώρα αναστήθηκα». Και συνεχίζει ο Άγιος Γεώργιος τα θαύματά του. Εμφανίζεται ένας ονόματι Γλυκέριος, ο οποίος απέθανε ο βούς του και ο Άγιος Γεώργιος το ανέστησε το βόδι και είδε ο κόσμος και δόξασε τον Θεό. Αδερφοί μου, μετά από αυτά η γυναίκα του Διοκλητιανού η Αλεξάνδρα επίστευσεν εις τον Χριστό και τότε την έβαλε φυλακή ο Διοκλητιανός και όσοι επίστευσαν εις τον Χριστό όλους τους αποκεφάλισε και η Αλεξάνδρα η γυναίκα του Διοκλητιανού ήτο εις την φυλακή και προσήφχετο και ζήτησαν οι Δήμοι να αποκεφαλίσουν τον Άγιο Γεώργιο και όσοι επίστεψαν και ήσαν εκεί
και απέθανε ο Άγιος Γιώργος με το ξύφος, του απέκοψαν την κεφαλή και η Αλεξάνδρα, γυναίκα του Διοκλητιανού, προσευχομένη μέσα στην φυλακή, επήρε ο Θεός την ψυχή της χωρίς μαρτύριον άλλο. Αδερφοί μου, ο Άγιος Γιώργος, το παράδειγμα των νέων, ο Άγιος Γιώργος, το παράδειγμα της πίστεως στον Χριστό και την ομολογία στον Χριστό. Και εμείς αδερφοί μου, ήθελα να παρακαλέσω ιδιαιτέρως να μην εγκαταλείψουμε τον Χριστό μας, να μην εγκαταλείψουμε την Εκκλησία, να μην εγκαταλείψουμε την παράδοση. Στείτε και κρατείτε τις παραδόσεις, λέγει ο Απόστολος Παύλος, και να τηρήσετε όσα σας εδίδαξα και όσα έγραψα. Όσα έγραψε. Πού βρίσκονται αυτά που έγραψε ο Απόστολος Παύλος? Στο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο το διαβάσαμε ποτέ μας? Ανοίξαμε το Ευαγγέλιο να δούμε τι λέγει? Ανοίξαμε το Ευαγγέλιο να δούμε ποιος το έγραψε? Είναι η επιστολή που μας έστειλε ο Χριστός μας όταν ήταν επάνω στο Σταυρό. Αλλά έρχεται ο συγγραφεύς του Μεγάλου Κανόνος και λέγει: «Ο νόμος εισθένησε αργή το Ευαγγέλιο». Έμεινε αργό το Ευαγγέλιο. Το διπλώσαμε και το πετάξαμε. Και όταν έρθει η ώρα να μας κρίνει ο Θεός, θα μας κρίνει με το Ευαγγέλιο το δικό μας, που είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα. Όλες τις γλώσσες ο Θεός τας ερευνά. Δεν έχει άλλη γλώσσα να κρίνει τον κόσμο του ο Θεός, η οποία γλώσσα είναι ακριβέστατη, ακριβολογεί και την έννοια της κάθε μιας λέξεως. Και σε αυτό το σημείο, αδερφοί μου, όταν ανοίξει το Ευαγγέλιο ο Θεός μας για να μας κρίνει, θα μας πει: «Ετηρήσατε όσα γράφω εις το Ευαγγέλιο μου?» Τι θα του πούμε? Δεν το ανοίξαμε καν. Και επειδή δεν το ανοίξαμε, δι' αυτό ευασίλευσε η μόδα, η θεοκατάρατη μόδα, η θεοκατάρατη μόδα. Προσέξετε τα παιδιά μου τα οποία ακούνε το Θείο Κήρυγμα αυτή τη στιγμή. Γεγόνασιν οι άντρες γυναίκες και οι γυναίκες άντρες. Εφόρεσαν οι γυναίκες τα φορέματα του ανδρός. Έλαβαν τη θέση του ανδρός. Έλαβαν τη θέση την κυρίαρχη. Εγώ κυβερνώ. Εγώ διευθύνω. Εγώ θα ακουστώ, όχι εσύ. Θα σας πω δε ένα παράδειγμα, για να δείτε εις τι κατάντημα έχουμε πέσει όσοι ακολουθούμε τη θεοκατάρατη μόδα. Ήρθε στο εξομολογητήρι ένα πρωινό, όταν ήμουνα στον Άγιο Γεώργιο, ένας αγχωμένος άνθρωπος πρωί-πρωί. Τον ρώτησα, του λέγω: «Τι συμβαίνει, παιδί μου, και είσαι τόσο αγχωμένος?» «Τι να σου πω, παππούλη μου, τι να σου πω? Με αυτήν τη θεοκατάρατη μόδα σηκώθηκε η γυναίκα μου προηγουμένως από εμένα, γιατί δουλεύει και εκείνη, δουλεύω και εγώ, και έπιασε το παντελόνι μου, το εφόρεσε και έφυγε». Και όταν σηκώθηκα και δεν βρήκα το παντελόνι μου, εάν την έβρισκα τι θα γινότανε? Αυτό είναι το κατάντημα. Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβο. Μη γίνεστε ό,τι σας πει η μόδα. Ο νόμος εισθένεσε αργή το Ευαγγέλιο. Γραφή πάσα εν σύ παρημέλητε. Προφήτε η τόνισα και πας δικαίου λόγος. Όλα έφυγαν και οι προφήτες, έφυγαν και οι πατέρες της Εκκλησίας,
έφυγε και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έφυγε και ο Μέγας Βασίλειος, έφυγε και ο Άγιος Γρηγόριος, έφυγανε όλοι οι Άγιοι. Και τι έμεινε, η μόδα, αυτή η τηλεκόλαση, ότι πει αυτό το κουτί, το είπε η τηλεκόλαση, δεν λέει η τηλεόραση, λέγει την πραγματικότητα ότι είναι κόλασης. Αυτή η κόλαση έχει παρασύρει τον κόσμο. Παρέσυρε τα παιδιά μας. Αυτή ότι πει πώς να ντυθούμε, πώς να περπατήσουμε, πώς να αναθρέψουμε τα παιδιά μας, πώς θα τα ταΐσουμε, πώς θα τα μορφώσουμε. Αυτή τη λεκόλαση. Αδερφοί μου, στόμεν καλό, στόμεν με τα φόβου. Δεν ακούτε κηρύγματα. Είστε μακριά από το φως του αληθινών. Το είπε ο Θεός. Θα σας τιμωρήσω, λέγει, και θα σας δώσω πείνα. Και ερμηνεύει τι θα πει πείνα. Του μη ακούσε λόγον Θεού. Όταν δεν ακούσεις λόγο Θεού, δεν σώζεσαι. Όταν δεν ακούσεις ερμηνεία του Ευαγγελίου, δεν σώζεσαι. Όταν δεν ακούσεις βίων Αγίων, δεν σώζεσαι. Αδερφοί μου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας και ας σταθούμε κοντά Του. Να μας αξιώσει και της Επουρανίου του Βασιλείας διαπρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρου Γεωργίου Πατροπεμφόρου.